πράγματι αποκαλύφθη ότι υπήρχαν τε στα οποία επευλήθησαν κυρώσεις. Δηλαδή κυρώσεις που άρχισαν από την άρση της άδειας λειτουργίας, από την αναστολή για ορισμένο χρόνο, από πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και ποινικές. Αυτά είχαν να κάνουν, συγγνώμη κύριε Γιαννάκο, είχαν να κάνουν με το αν εγώ ως σχολάρχης ήμουν τυπικός απέναντι και νομότυπος στο κράτος, ή είχαν να κάνουν με πιάσανε εμένα να μου έχουν δώσει 15 χιλιάρικα για να δώσω στον κύριο Πουλάκη ένα εικοσάρι. Όχι τέτοιο ενώ ήταν του 11 ο κύριος Πουλάκης. Όχι τέτοιο θέμα, όχι. Βεβαίως υπήρχε το φαινόμενο ότι αυτά τα ιδρύματα, ας πούμε, έβαζαν πάρα πολύ υψηλούς βαθμούς, διότι το ΑΣΕΠ, όπως ξέρετε, είχε καθορίσει τον πολλαπλασιασμό επί 5 του απολυτηρίου και έτσι υπερέβαιναν. Όμως εγώ όταν έκανα τον νόμο δεν τον έκανα για άτομα που είχαν ήδη προσληφθεί στο δημόσιο. Όχι. Ούτε άλλωστε είχα αρμοδιότητα. Είπατε ότι υπάρχουν σκιές και ενδείξεις. Είπα στο διάστημα αυτό. Μάλιστα. Και για όσα τε επευλήθησαν ποινές, δηλαδή πιάστηκαν, να μην έχουν το ανάλογο προσωπικό. Mm-hmm. Να μην διδάσκονται σωστά τα μαθήματα. Για άσχετους λοιπόν λόγους. Περιμένετε. Όχι, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Δεν είναι ότι ο Γιάννης Δάρας πήγε και έδωσε 15 χιλιάρικα για να πάρει 20 και όχι 11 που άξιζε. Όχι. Και προσέξτε, στο δεδομένη περίπτωση τιμωρήθηκαν και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα συγκεκριμένα ΤΕΕ. Και τι κάνατε, τι αποφασίσατε για αυτούς που σπουδάσαν εκεί? Τι αποφάσισαν, τι πρέπει να γίνει για αυτούς? Είπαμε, συμβουλευόμενοι το νομικό συμβούλιο του κράτους και του Υπουργείου μας, ότι ο μόνος τρόπος είναι, διότι δεν μπορούσαμε ούτε να τους στείλουμε να ξανακάνουν αυτή από την αρχή και να πληρώσουν, διότι πληρώνανε στα ιδιωτικά ΤΕΕ. Και επομένως ο μόνος τρόπος ήταν να ελέγξουμε διεξετάσεων το περιεχόμενο της γνώσης. Γιατί δεν έγιναν εξετάσεις το επόμενο διάστημα λοιπόν? Όλα αυτά τα χρόνια, αυτός, γιατί δεν έγιναν αυτές οι εξετάσεις? Κοιτάξτε, ο νόμος αυτός πέρασε τον Ιούνιο, στις 8 Ιουνίου του 2007. Ναι. Και δημιουργείται θέμα το 2016. Θα έπρεπε να γίνουν οι εξετάσεις αυτές μετά το Σεπτέμβρη. Εγώ έφυγα το Σεπτέμβρη. Δεν λέμε για σας, κύριε Γιαννάκου. Δεν είναι θέμα προσωπικό, το καταλαβαίνετε. Εσείς είχατε ένα νόμο που λέγατε ότι αυτοί οι άνθρωποι να ξαναπεράσουν από εξετάσεις, διότι μπορεί ο κύριος Δαράκης να άξιζε τελικά το 20. Δεν είχαν μπει στο δημόσιο. Ακριβώς. Και θα μπορούσε να έχει μπει, δεν έχει σημασία. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Δεν ήταν αυτή η λογική. Δεν ήταν αυτός ούτε η αρμοδιότητά μας. Εσείς λοιπόν δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν είχα εγώ τη δυνατότητα να πω ότι όσοι έχουν πάρει από εκεί πτυχία είναι ντε και καλά πλαστογραφημένα και ντε και καλά δεν μπορούν να μπουν στο δημόσιο. Όχι, να δώσουν εξετάσεις. Ακριβώς, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν λέγατε εξετάσεις. Εσείς λέγατε εξετάσεις επί κυβερνήσεων όμως και Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ από το 7 που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος. Μέχρι και το 2016 σήμερα δεν έγινε. Και τώρα θα υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. Δηλαδή ούτε εγώ μπορώ να σας πω ποιο είναι το optimum αυτή τη στιγμή, διότι πολλοί από αυτούς έχουν προσληφθεί ήδη στο δημόσιο. Και προσέξτε, ο νόμος αυτός έλεγε για εξετάσεις, όχι για όλα τα ιδιωτικά ΤΕΕ, αλλά για αυτά που συνελήφθησαν. Φυσικά. Με παρατυπίες. Κύριε Πουλάκη. Αν μου επιτρέπετε, πρώτον σε αυτά τα οποία είπε τώρα η κυρία Γιαννάκου ως υπουργός που ψήφισε ένα νόμο. Κοιτάξτε, γιατί όταν λέμε πάρα πολλές φορές και ακούγεται ίσως καμιά φορά ότι ως υπερβολή, τι κληρό νόμισε αυτή η κυβέρνηση μετά από 40 χρόνια, απλά θέλω να πω ότι αυτό που και εσείς δημοσιογραφικά και χωρίς καμία διάθεση στήριξης κάτι, είπατε ότι ένας νόμος που ψηφίστηκε από το 2007, από τον Οκτώβρη, μέχρι το 2015, μιλάω για το Γενάρη του 2015 που ήρθε η κυβέρνηση, ναι, τον Ιούνιο, μιλάω για το Γενάρη του 2015 που ήρθε για πρώτη φορά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 8 χρόνια, είναι δύο διαφορετικές κυβερνήσεις χοντρικά, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, και είναι, αν δεν κάνω λάθος, 7 υπουργοί παιδείας που δεν εφάρμοσε κανένας αυτό εδώ πέρα το νόμο. Και έρχεται λοιπόν μετά από 8 χρόνια να αντιμετωπιστεί, όπως πάρα πολλά άλλα θέματα, άμα είχαμε το χρόνο και συζητάγαμε που σκάνε κατά καιρούς κοινωνικά, πολιτικά, τα οποία έρχονται να αντιμετωπιστούν από αυτή την κυβέρνηση.
μαζί σε όλο αυτό το όμως, δύσκολο όμως, πλαίσιο. Όμως κληρονομήσατε και πολλά καλά, τα οποία πάτε να τα ανακατέψετε λιγάκι. Λοιπόν, να το πούμε λοιπόν, και αυτό. Εντάξει, τώρα, μιλάμε, αυτό τώρα. Τώρα μιλάμε για αυτό. Δεύτερον, για την επίσκεψη για Πούτιν. Πούτιν. Για να ολοκληρώσω. Για την επίσκεψη Πούτιν. Να πούμε. Παρακαλώ, η επίσκεψη Πούτιν είναι...